Και ξεκινάει η Σοφία μας. Γεια σου, Μέθη. Γεια σας. I like this look. Και είμαι λίγο μπερδεμένη, because πάντα δεν μου αρέσουν τα πιο βαρετά look. Απλά look. Ναι. Ναι. Αλλά μου αρέσεις. Ορίστε. I think it's cool. Να το κάνω. Ναι. Μου αρέσει που βάλεις και αυτό το κολιέ με κάτι που είναι πιο, like, εντελώς απλό, τη φανελά. Μου αρέσουν και τα γάντια, μου αρέσουν και το χρώμα του παντελονιού. Δεν μου αρέσουν τα γυαλιά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εσύ σου αρέσουν, so that's all that matters, really. Definitely σύμφωνο με τα παπούτσια. Μου αρέσουν σαν ιδέα, αλλά νομίζω ότι το σχέδιο τους δεν κρατάει το shape ως που πρέπει. Δηλαδή, like, χρειάζεσαι ένα ποτάκι ακόμα ή γόβα, whatever, ήμουν που έχει μύτη. Ήμουν ανάμεσα σε γόβα, μητερή. Πρέπει να έχεις μύτη, for sure. Ναι. Αλλά αυτά δεν κρατάουν το shape τους. Because νομίζω ότι το δέρμα είναι τόσο, like, μαλακό, που παίρνει το shape του πόδι σου, λέω. Και πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Μητερό. Ναι. Το ξέρω, και εγώ το ήθελα πιο μητερό. Αλλά, ξέρεις, τα δύο πιο περίεργα πράγματα στο look σου είναι τα γάντια και το κολιέ. Και για μένα αυτά τα έσωσαν. Ναι, το έσωσαν το look. Δηλαδή, αυτά έλειπαν και το κολιέ και όχι τα γάντια ή όχι το κολιέ και τα γάντια, δεν θα ήταν, θα ήταν super boring. Αλλά είσαι super cool και I think αυτό είναι πρόταση, δηλαδή, που έχει και γυναίκες και άντρες, you know, whatever, που τα πιο sexy είναι και πιο street. Ναι. Και δεν είναι ανάγκη να φορέσεις κάτι πιο ρομαντικό ή πιο fetish ή πιο, like, you know, γενικήσιμο για να είσαι και εγώ cool. Το θεωρώ και πιο sexy, ναι. Νομίζω. Exactly, because είναι τόσο, like, βαρδί και baggy που it's like, σαν το ίδιο πράγμα που είπα και της Αμάντας, είναι like teasing and I live. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Χαμός. Τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ορίστε. Ναι. Γίνεται. Τέλεια. Έχεις διαλέξει πολύ ωραία κομμάτια. Δηλαδή, το t-shirt και το jean είναι πάρα πολύ ωραία τα πατρών τους. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ διάφορο look, βέβαια, αυτό. Γιατί ένα t-shirt με ένα jean έχουν πάρα πολύ ωραία πατρών. Και αυτό το t-shirt που έχεις βάλει ακριβώς τα γάντια έτσι και αυτό το κολιέ είναι αυτό που δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ σε μια πάρα πολύ basic εικόνα κατά τα άλλα. Μου αρέσει και τον μπουφάν και θα άλλαζα σίγουρα τα παπούτσια για να τα δω λίγο πιο καλά. Ναι, παπούτσια να σου πω κάτι, θα βάζα κάτι πολύ πιο έντονο. Και η τσάντα ενώ πάει... Μ' άρεσε πιο πολύ να σας πω την αλήθεια στο t-shirt επάνω. Παρότι στο μπουφάν επάνω. Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ. Είναι με το t-shirt είναι μια χαρά. Στον μπουφάν είναι λίγη. Και θα ήθελα και τον μπουφάν να είναι λίγο πιο μεγάλο. Και η τσάντα ή πολύ πιο μικρή ή πολύ πιο μεγάλη. Δηλαδή κάπου στα ξετεγελιά αυτά δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η βάση που έχεις κάνει. Είναι πολύ ωραία. Και όταν επιλέγεις λοιπόν να κάνεις τόσο απλές εικόνες και λιτές, πρέπει όλα τα κομμάτια να είναι πολύ μελετημένα. Δηλαδή το παπούτσι να είναι συγκεκριμένο. Τα γυαλιά είναι συγκεκριμένα, όλα πρέπει να είναι πολύ μελετημένα, γιατί μου αρέσει αυτό το λιτό στυλ που έχεις. Χαίρομαι. Κι εγώ. Δύο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και τι σεμνή αυτή η τελετή θα ολοκληρώσει σήμερα ο κύριος Κουλός. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη δική σου εμφάνιση από ό,τι κατάλαβα τελικά, είναι το simplicity. Είναι η απλότητα. Θύμισε μου ηλικία. 23. Υπάρχουν και αυτές οι λίγες. Υπάρχουν, φυσικά. Είναι η απλότητα. Οπότε θα ήθελα από εσένα λίγο να δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες. Μας λείπει η απλότητα. Μας λείπει. Η αλήθεια είναι. Εγώ θέλω να τη βλέπω στην καλύτερη της μορφή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κορίτσια 20, 25, 28, 30 χρονών που δίνονται πάρα πολύ απλά, τα πιο πολλά δηλαδή, το 80%, που θα ήθελα να πάρω μερικές ιδέες. Μια ιδέα είναι αυτό που βάλεις στο λαιμό, που ανεβάζει την εμφάνισή σου αμέσως. Μια άλλη ιδέα είναι τα γάντια. Αν βγάλεις το belt back από εκεί, κοινός μπανάνα όπως την έχουμε μάθει τόσα χρόνια, εντάξει, δεν είναι πολύ καλή. Όχι, δεν είναι μπανάνα αυτό τώρα. Δεν είναι πολύ καλή, όντως ποιοτικά. Έχω βάλει και πράγματα να φαίνεται λίγο βαριά. Αυτό είναι χόμπο, συγγνώμη, είναι χόμπο. Είναι χόμπο back.
Θα έπρεπε να την ντύσεις λίγο, γιατί δεν φαίνεται πολύ ποιοτική. Να βάλεις κάποια τρουξάκια δικά σου μόνη σου, λίγο να τη χτίσεις, να μοιάζει πιο σημαντική η τσάντα. Θα ήθελα το oversized που έχεις t-shirt, αντρικό είναι? Ναι. Πρέπει να έχω 20. Πάνε και τα ίδια. Να βάλεις βάτες. Εγώ σε λέω λεπτομέρειες που θα πρέπει να κοιτάς σιγά σιγά να ανεβάζουμε την εμφάνιση. Bomber jacket, ναι, γιατί κλείνει την εικόνα προς τη μέση και την ανεβάζει πάλι με όγκο ψηλά. Που συνοδεύει πάρα πολύ ωραία όλα τα wide leg jeans, όπως αυτό που φοράς. Το παπούτσι θα πρέπει να είναι πραγματικά πιο σημαντικό από αυτό που φοράς. Συμφωνώ. Η γόβα με κάλτσα. Mm-hmm. Ναι. Οκ. Okay. Simplicity. Αλλά να την εξελίξουμε λίγο, ναι. Μου αρέσει πάντως. Εγώ το μόνο που θα άλλαζα ίσως είναι ένα πιο μυτερό παπούτσι. Θα ήθελε. Ήθελε πιο σημαντικό παπούτσι. Και λίγο να φτιάχνουμε, να κοιτάμε σιγά σιγά και τους όγκους και τι μπορούμε να κάνουμε στα ρούχα τα απλά που φοράμε. Ναι. Για να τα κάνουμε πιο σημαντικά. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Άκου τώρα. Ευχαριστώ. 10,1. Τέλειο. Πόσο πάει να βγει. Με διπλό flick flack σου λέω, θα γυρνάσαι λίγο στη θέση σου.